Φτάνει και με το φτάνει πια με χαμηλά ίσως νούμερα στις εκπομπές. Τώρα θα ανεβάσουμε τα νούμερα. Γιατί όπως είπε και η ίδια η Αγγελική Ιλιάδη. Ασχολούμαστε μαζί της για να ανεβάσουμε τα νούμερα. Ακριβώς, θα τα κάνουμε τούρμα. Πάμε λοιπόν να πάρουμε ένα 50% τώρα. Γιατί λοιπόν, μόλις ακούσει η Ιλιάδη στην τηλεόραση, εκτοξεύει. Μα το έχει πει και η ίδια. Ναι, γιατί εσύ κάθεσαι και ασχολείσαι και. Γιατί δεν φωνάζουν. Φώναξε το πει, το έχει πει, το έχει πει. Αγγελική Ιλιάδη ανέβηκε. Μπορεί να ανέβει και λοιπόν. Όλο καφαρμάκι είναι. Ναι, όχι, Αγγελική είναι. Όχι, όλο καφαρμάκι. Βρίσκεται στην Αμερική με τον Σάβα Γκέντσογλου αυτή την περίοδο, θέλω να σα πω. Είναι, και ο Σάβα δεν παίζει μπάλα, πάει Αμερική. Α, παιδιά, τι νομίζω ότι βρίσκονται μαζί εκεί. Μπορεί. Αυτό με κάνει να καταλάβω. Μπορεί να παίζει μπάλα στην όχι, Αμερική τώρα. Είναι τραυματισμένο. Το πλάω σοβαρά τώρα. Ειλικρινά, εγώ δεν ξέρω. Εγώ ξέρω ότι είναι εκεί μαζί πάλι. Δεν ρωτάω εσένα, τον άλλο μου ξέρει από μπάλα. Γιατί από μπάλα. Να σου πω, δεν ξέρω. Δεν ξέρει από μπάλα. Από μπάλα ξέρω και τον Γκέντσογλου και την πορεία του. Εγώ ξέρω ότι έχασε τρία μεγάλα Ολυμπιακό θα πω. Ναι, τώρα και μην τον συγχύζει, μην τον συγχύζει. Από ένα από τη μια ώρα, από την άλλη που λέγε πριν. Σε αυτή τη φωτογραφία τώρα. Σε αυτή τη φωτογραφία. Τι. Σε αυτή τη φωτογραφία για κάτσε να ανεβάσουμε τα νούμερα. Σε αυτή τη φωτογραφία, η Αγγελική Ιλιάδη έγραψε από κάτω. Η μόνη σκέψη στο μυαλό μου είσαι εσύ και η στιγμή που θα σε αντικρίσω. Σαντουιτσάρα μου. Πού αναφέρεται. Αφού γεια σα, Σαντουιτσάρα. Όχι. Στο Σάβα ή στο μωρό που περιμένει. Λέμε τώρα, περιμένουμε. Τι είσαι, ρε γυναικολόγο, είσαι. Δεν ξέρω, θέλω να μάθω. Να σε ρωτήσω κάτι. Εάν τόσο καιρό που λένε ότι είναι έγκυο, ήταν έγκυο, δεν θα είχε γεννήσει. Θα είχε γεννήσει. Εδώ γεννήσα. Δεν το λένε. Εδώ μήνα το λένε. Εγώ πιστεύω ότι μα δουλεύει. Ανέβασε και τη φωτογραφία με το πρωινό όμω τώρα. Το πρωινό, αυτό το πρωινό. Αυτό με το παιδί τη σχέση. Εδώ από κάτω ξέρει τι γράφει τώρα το Instagram. Τι. Εγώ και το μωρό μου χρειαζόμαστε ένα καλό πρωινό με όλες τις βιταμίνες για να ξεκινήσουμε τη μέρα μας. Είναι ο Γκένσογλου. Είσαι επιφανειακή. Εγώ πήγα να πω τώρα, μέχρι τώρα ότι υπερβάλλουμε και ότι δεν έχει δώσει ποτέ δικαιώματα. Απλά ανεβάζει φωτογραφίες όπως είχε πει ο Πέτρος. Αλλά τώρα, άμα μου λες αυτή τη λεζάντα. Αυτές είναι οι λεζάντες. Εγώ και το μωρό μου τρώμε πολύ, αυτό είναι σαφές. Μπράβο. Σαφώς αφήνει υπονοούμενα. Δεν αφήνει υπονοούμενα για εγκυμοσύνη, ρε παιδιά. Σου είπα και αν δεν το έλεγε αυτό, θα σου έλεγα και μάλιστα σκεφτόμουν και τα κοστόπουλα θα με βρήσει. Ότι εντάξει, εμείς το κάνουμε θέμα χωρίς να το έχει κάνει, αλλά το κάνει σαφώς θέμα εδώ. Εγώ πιστεύω ότι μας τη ζάρει. Ναι, ναι. Άρα, πουλάει η Αγγελική και πουλάμε και εμείς ταυτόχρονα. Α, είναι δούλη και λαβίνη. Αυτό που λες. Επίσης, τι ιδέα, τι εικόνα έχετε για την άλλη φορά γι' αυτό, δεν είχαμε πει και τίποτα και νευρίασε η Αγγελικούλα. Τι γνώμη έχετε εσείς στο καλό για αυτούς που στις 10 φωτογραφίες που κατεβάζουν στο Instagram, είναι selfie. Οι 9 είναι το εαυτού τους. Εγώ δεν μπορώ να μιλήσω γιατί κάνω το ίδιο. Τη το είπα την άλλη φορά, τη λέω γιατί ανεβάζει για τον εαυτό σου. Εμένα δεν μου αρέσει η επώνυμη. Εγώ τον εαυτό μου θέλω να περνάω φίλτρα για να καλό είναι. Η περισσότερη επώνυμη. Μόνο πλάκα δεν έχει όμως. Όχι, δεν έχει πλάκα να ανεβάζει για τη μωρή σου, συγγνώμη. Δεν έχει πλάκα, δεν είναι ωραίο. Είναι βαρετό. Δηλαδή ακολουθεί κάποιον για να τον βλέπει για αυτόν, ακολουθεί για να δει τι έμπνευση και τι φωτογραφίες. Όχι, δεν είναι αυτό. Έχουμε και άλλον. Άλλο πρόβλημα. Είναι η πολίτη, βάζει μόνο ένα σκύλο. Ναι, είναι τα πακ τη όμω. Είναι μόνο τα πακ. Τα λατρεύει όμω τα πακ. Τι να κάνουμε. Τα πακ μα και εμά όμω τα πακ τη πολίτη. Γιατί μιλά έτσι για τη φίλη μου. Τι έχετε πάρει με την Χριστίνα. Δεν ξέρω τι να πάρει για τον εαυτό τη πολίτη. Να σου πω κάτι άλλο. Instagram είπες και σε πήραξε το παν. Τα botox δεν σε πήραξαν. Υπάρχει ένα κορυφαίο που το ακολουθεί ο Πέτρος και αρκετοί φίλοι του που ακολουθούν κάποιες γυμνάστριες που βγάζουν συνέχεια, κάνουν κάτι γιόγκες, κάτι αυτά, κάτι από εδώ, κάτι από εκεί, κάτι γελίες πόζες, να το πω. Για γελίες πόζες. Σταμάτα, μην μιλάς για την ακολουθείς κιόλας. Λοιπόν, οι οποίες πάνε στην παραλία, χειμωνιάτικα από κάτω από φως και κάνουν κάτι. Κάνε Τζένι. Τύπου αυτό από εδώ, τύπου έτσι, αυτά. Ελληνίδες είναι. Κάνουν και αυτό. Στην πανιέρα, το οποίο παιδιά στο γράφο κάνουν και αυτό. Θέλω να πω ότι αυτό Πέτρο, δεν είναι γυμνάστρια, αυτό. Ούτε γιόγκα, ούτε για τσίρκο παιδικό, σε παιδικό πάρτι. Τέτοιος δηλαδή, είναι έξαλλη παιδιά, είναι έξαλλη με γυμνάστρια, δεν ξέρω τι είναι. Μιλάμε για νούμερα μεγάλα. Χειροκροτάω. Όποιος θέλει να δει ποια είναι, να κατεβάσει το κουλ, την έχουμε σε 10. Δεν λέμε ονόματα και δες και δεν είναι μία, είναι δύο-τρεις. Χειροκροτάει και η Κατ-Κατ. Ελληνίδες! Φοράει κολλά να πούμε και τι έχουμε κάνει. Έτσι, εδώ. Στην πανιέρα, μόνο σα αυτοφωτογραφίζετε με λάδια και τέτοια. Με λάδια. Διότι κατάλαβα ότι γίνεται έτσι. Ρε Τζένι και εσύ, αφού δεν βρίσκεται κανένα άλλο να τραβήξει φωτογραφία, τραβάνε τον εαυτό του και την αναβάζει. Εμένα μου αρέσει. Ναι, παιδί μου, αλλά λέω σοβαροί άνθρωποι σαν τον κύριο Κωστόπουλο. Όσα δεν είναι καλά, πας για συνέχεια. Και ακολουθεί όπω και κάτι άλλοι φίλοι του που κάνουν σοβαρού και ακολουθούν αυτά. Όσα δεν είναι αλεπού, τα κάνει κρεμαστά. Από πάνω έχουν βγει γυναίκε.